Γεια σας κύριε Βάγκο, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κούτρα, καλημέρα κύριε Τζούνο. Πώς είστε? Δεν είστε εκτός? Γιατί δεν είστε καλά? Είμαστε τι εκτός. Φωνάζετε είμαστε πάλι, γιατί κάνετε μπλόκα εσείς τώρα? Δεν σας τάλισε ο Τσίπρας τα ζητήματα? Αυτό κύριε Τζούνο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι δεν έχει ξαναγίνει? Είχαμε 28 του μήνα να διαμαρτυρηθούμε για την πολιτική της κυβέρνησης, ναι. Και 29 ναι. Μας έρχεται χαρτί να πάμε στο δικαστήριο τέλος Φεβρουαρίου σε βαθμό κακουργήματος για παρακολούθηση των συγκοινωνιών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε συνδικαλιστικό όργανο, ποτέ στην Ελλάδα δηλαδή. Ακόμα δεν έχει βγει να έχει οριστεί και το δικαστήριο. Βλέπετε ακόμα τον Παύλο Φύσσα, δεν έχει γίνει η δίκη του, 4 χρόνια που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τους βολεύει αυτό, γιατί όποιους είναι απέναντι μας χαρακτηρίζουν ακροδεξιούς. Από εκεί και πέρα δεν θα πέσουμε στο τρυπάκι τους. Εμείς βγήκαμε να διαμαρτυρηθούμε για τα 40% αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και στις 40% μείωση στην τιμή του γάλακτος. Που τα παιδιά μας το πίνουν πολύ πιο ακριβό από ό,τι ήταν πριν. Και ναι. Αυτή τη στιγμή ήρθε ο εισαγγελέας τη δεύτερη μέρα και μας όρισε και δικάσιμη. Θα διαβάσω το μήνυμα του συνονόματός σας του Γιάννη, ο οποίος λέει: έπρεπε να έρθουν οι αριστεροί στην κυβέρνηση για να εφαρμοστεί ο νόμος σε αυτούς που παρακολύουν τις συγκοινωνίες με τα μπλόκα τους. Ωραία, δεν πρέπει να γίνει πρώτα ανάκριση, να μας καλέσουν στην αστυνομία για αυτή και για πώς, και μετά να οριστεί η δικάσιμη? Δηλαδή, όποιος διαμαρτύρεται με την αριστερή κυβέρνηση, που ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός ο πρωθυπουργός μας είχε πει μέσα στο Μαξίμου ότι θα καταργηθούν τα αγροτοδικεία. Έτσι δηλαδή δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί κάποιος άνθρωπος με την αριστερή αυτή κυβέρνηση. Αλλά όποιος διαμαρτύρεται είναι ακροδεξιός για τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον συμφέρει. 4 χρόνια τον Παύλο τον Φύσσα δεν είναι η δίκη, δεν έχει βγει ακόμα η δίκη. Εμάς 30 μέρες μας σύραξε στον αέρα, δηλαδή να καθίσουμε στο σκαμνί, χωρίς ανάκριση, χωρίς τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε συνδικαλιστικό όργανο, σε οργανωμένο αγροτικό κίνημα όπως είναι η Πανελλαδική Συντονιστική των Μπλόκων, μέσα από γενικές συνελεύσεις των 1000 ατόμων να βγει αυτή η απόφαση, να τα ξέρουν όλα αυτά από αρχές Ιανουαρίου και την πρώτη μέρα που να βγούμε να έχει οριστεί και το δικαστήριο. Δεν χαίρεστε που λειτουργεί η δικαιοσύνη. Βέβαια, ναι. Λειτουργεί στους αγρότες, δεν λειτουργεί σε αυτούς που τους βολεύει. Δηλαδή, πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, κύριε Βάγκο, τώρα? Εμείς θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις, δεν μας τρομάζει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, με ποιους ανθρώπους. Το μίσος αυτής της κυβέρνησης, που μέσα σε εισαγωγικά είναι αριστερή, μέσα σε εισαγωγικά θα το ξαναλέω, το έχει δείξει από την πρώτη στιγμή προς τους αγρότες. Εμείς θα διαμαρτυρηθούμε όσο πιο δυνατόν γίνεται. Και όσο μας πάνε έτσι, τόσο περισσότερο θα δυναμώνουμε. Σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε μπλόκα την επόμενη εβδομάδα.